Το εμβληματικό μυθιστόρημα του Τάσου Αθανασιάδη «Η Πανθέη» επέστρεψε τη σεζόν 2023-24 στις τηλεοπτικές μας οθόνες μετά από 47 χρόνια μέσα από τη συχνότητα του Sky. Το μύθο των Πανθέων το γνωρίσαμε μέσα από τη μεταφορά του στην ΕΡΤ σε μία από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές τη διετία 1977-1979 σε σκηνοθεσία του Βασίλη Γεωργιάδη, που για χρόνια λειτουργούσε ως σημείο αναφοράς στη μεταφορά βιβλίου στην τηλεόραση αλλά και στο επίπεδο παραγωγής που υπήρξε ξεχωριστό για την εποχή του, με πλειάδα γνωστών και αγαπητών στο κοινό ηθοποιών. Έκτοτε οι Πανθέοι ξεχάστηκαν ακόμη και όταν κι άλλα μυθιστορήματα του Τάσου Αθανασιάδη μεταφέρθηκαν με επιτυχία στην τηλεόραση. Η Φρουρή της Αχαΐας και η Τελευταία Εγγονή. Μέχρι σήμερα που επανέρχονται με μια πλούσια εντός εισαγωγικών παραγωγή. Η ιστορία της οικογένειας των Πανθέων αρχίζει την ώρα που η Ευρώπη ζει υπό την απειλή του Μεγάλου Πολέμου. Τραγικά γεγονότα, παράνομοι έρωτες, απάτες, εκβιασμοί και καλά κρυμμένα μυστικά έρχονται στην επιφάνεια με ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών να ενσαρκώνει τους ήρωες της σειράς. Για τους Πανθέους, που ήταν τριλογία, ο Αθανασιάδης τιμήθηκε με το βραβείο πεζογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών το 1959. Αυτό το έργο αποφάσισε η ΕΡΤ το 1977 να μεταφέρει στην τηλεόραση με τη σκηνοθετική ματιά του Βασίλη Γεωργιάδη και πρωταγωνιστές την Κάτια Δαντουλάκη ως Μάρμο Πανθέου και τον Άγγελο Αντωνόπουλο ως Ανδρέα Πανθέου. Τώρα για τους ρόλους αυτούς αναλαμβάνουν η Μελία Κράιλινγκ και ο Εμίλιος Χιλάκης. Ωστόσο, το τηλεοπτικό εγχείρημα του Sky δεν είναι remake της παλιάς σειράς της ΕΡΤ, αλλά μια καινούργια προσέγγιση του μυθιστορήματος. Η Κάτια Δαντουλάκη δεν θα μπορούσε να λείπει από τη σύγχρονη μεταφορά των Πανθέων. Ο ρόλος που ερμηνεύει εδώ είναι τελείως διαφορετικός, ενσαρκώνοντας αυτόν της Χρυσοστόμης Πανθέου που έπαιζε η Αλέκα Παΐζη. Ο Μιχάλης Σαράντης υποδίεται τον Κίτσο Γαλάτη, που στο συγκεκριμένο ρόλο είχαμε δει τον ηθοποιό Στέλιο Καλογερόπουλο. Τη μουσική στη νέα σειρά κλήθηκε να γράψει ο συνθέτης Μίνος Μάτσας, ο οποίος είχε επενδύσει και την τηλεοπτική σειρά «Το νησί». Το τραγούδι της σειράς «Η Πανθέη» γράφεται σε στίχους της Σοφίας Καψούρου, έχει τίτλο «Ιστορία» και ερμηνεύεται από τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Τον Μίνο Μάτσα ακούμε σε ένα απόσπασμα συνέντευξης που έδωσε στο Music Paper. Για να βγάλεις υλικό πρέπει να ζήσεις. Οπότε αφού ζεις ή αφού παίρνεις μια εμπειρία, είτε είναι αυτή, είναι ένα θέατρο, είναι, δηλαδή χρειάζεται ένα κίνητρο. Χρειάζεται και δεν χρειάζεται. Απ' την άποψη του ότι, εντάξει, όταν σου τηλεφωνάει ο σκηνοθέτης και σου λέει έλα να δουλέψουμε, έχεις μια εικόνα, έχεις ένα φιλμ, έχεις ένα έργο θεατρικό, έχεις μια παράσταση χορού. Από την άλλη πλευρά, φυσικά κάθομαι και μόνος μου και γράφω πράγματα και νομίζω ότι όσο ζεις, γράφεις. Αυτό που σου λέω ότι, δηλαδή για μένα, ας πούμε, η έμπνευση, αν θέλεις, η έμπνευση, ο κινητήριος μοχλός είναι η ζωή. Στρώσε μου δρόμο με τα μαύρα σου μαλλιά, να ανέβω στο γυμνό λαιμό σου και εσύ κοιμήσου. Εγώ στον πόλεμο σου μάζευα φιλιά που βγάζει η θάλασσα αν δεν βγάζει στο κορμί σου. Πάμε λοιπόν να γράψουμε ιστορία
είναι το σώμα σου πατρίδα και εξορία. Ο έρωτας του κόσμου αυτού η μοίρα. Σε πόθησα, σ' αγάπησα, σε πήρα. Πάμε λοιπόν να γράψουμε ιστορία. Είναι το σώμα σου πατρίδα και εξορία. Ο έρωτας του κόσμου αυτού η μοίρα. Σε πόθησα, σ' αγάπησα, σε πήρα. Όσοι σε κρίναν, σ' αγάπησαν κρυφά. Σκάει σαν κύμα η ομορφιά σου κι όποιον πάρει. Δε σου αξίζει όποιος μένει στα ρηχά. Να σ' αγαπώ σημαίνει δε σου κάνω χάρη. Πάμε λοιπόν να γράψουμε ιστορία. Είναι το σώμα σου πατρίδα και εξορία. Ο έρωτας του κόσμου αυτού η μοίρα. Σε πόθησα, σ' αγάπησα, σε πήρα. Πάμε λοιπόν να γράψουμε ιστορία. Είναι το σώμα σου πατρίδα και εξορία. Ο έρωτας του κόσμου αυτού η μοίρα. Σε πόθησα, σ' αγάπησα, σε πήρα.